Την εξέλιξη του παιχνιδιού για να δούμε. Φάουλ ή όχι. Αναλόγως πώς νιώθει ο Χολαργός. Αν νιώθει δυνατός ότι μπορεί να σκοράρει και πιστεύει ότι μπορεί να πετύχει την τελευταία. Να πάρει την κατάσταση στα χέρια του. Θα κάνει φάουλ. Ναι, θα κάνει φάουλ. Εσύ αν θα έκανες. Όχι, δεν θα έκανα φάουλ. Δεν θα έκανες φάουλ. Θα παίζεις άμυνα. 24 δευτερόλεπτα Δημήτρης Χατζηγεωργίου στο Χολαργό. Στο Πέρι. 72-70. Παπαντονίου. Άνευστο ξέρει τρίποντο και τελειώσει αγώνα και ρίξει ο Παριόνιο. Άνευστο ξέρει τρίποντο πάμε σε παράταση. Άρα στο χείξτε και δίνει ο Χολαργό. Θα είναι χάρη. Μπέρι. Για τρεις από μακριά, είναι μέσα! Είναι μέσα στα 3 και 8, 72, 73! Είναι μέσα από τον Ντέβιον Μπέρι! Είναι μέσα από αυτόν τον δολοφόνο από τα 6.75! Η τηλεόραση έχει ένα καλό και ένα κακό βεβαίως. Μπορείς να εκτεθείς ή μπορεί και να δικαιωθείς. Τι σου έλεγα? Τρίποντο ή δίποντο. Όχι, με ρώτησες ποιος είναι ζεστός από τον Πανιόνιο. Ο Μπέρι. Έχει χάσει δύο lay-up. Και εσύ μου λες έχει χάσει δύο lay-up. Αλλά έβαλε τρίποντο από τα 9 μέτρα. Πολλές φορές, ξέρεις, όταν χάνεις lay-up. Τρίποντο ή δίποντο, τρίποντο ή το κερδίζεις τώρα. Ο Φιτζπάτρικ. Τον Γιάνκοβιτς, τον Χόκκινς και τον Λαβ. Και είναι η επαναφορά από τον Σπυριδονίδη. Σπυριδονίδης ψάχνει να βρει συμπαίκτη και τον βρίσκει στον Λαβ. Στα 3 δευτερόλεπτα, Λαβ με τον Μπέρι μπροστά του. Λαβ πετάει την μπάλα μέσα! Και το μετράει ο Καρακατσούνης! Το καλύτερο παιχνίδι της σεζόν! Στα 3,8 ο Μπέρι ευστοχή για 3 και ο Λαβ ευστοχή στο 0. Και ο Χολαργός κερδίζει αυτό το μαγικό, χιτσκοκικό, κρακιγιολικό που είναι το αποστέλεσμα παιχνίδι. Δεν έχουμε δει τα τελευταία χρόνια τέτοιο παιχνίδι. Δεν έχουμε ξαναδεί. Κοιτάξτε, ο Λαβ μαρκάρει από 2 και τώρα από 3 πετάει την μπάλα και στο 0 η μπάλα μένει μέσα. Στο 0 η μπάλα μένει μέσα και κοιτάξτε και το χρονόμετρο. Ο Λαβ αυτός ο μεγάλος σκόρερ. Η μπάλα στο 0 μέσα και παρά το τρίποντο του Ντέβιον Μπέρι που κάνει το 72-73. Κάνει το 74-73 στο μάτς της σεζόν. Κοιτάξτε, στο 0 η μπάλα είναι μέσα και μετράει. Και πάλι αυτός ο απίστευτος, με κολλημένο πάνω του, κρεμασμένο τον Καμπερίδη και τον Μπέρι. Και πετυχαίνει αυτό το μυθικό σουτ, αυτό το φλότερ από τα 4 μέτρα μαρκαρισμένος από 3 παίκτες. Έχοντας την πλάτη του τα 3,8 δευτερόλεπτα και το 72-73. Τι παιχνίδι ήταν αυτό που είδαμε. Τι απίστευτο παιχνίδι που είναι το παιχνίδι της χρονιάς.